Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι... Φίλες και φίλοι, η σημερινή μου παρουσία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αν και προγραμματισμένη από καιρό εν τούτης, τα έφερε έτσι η μοίρα να συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας σκληρής και μακράς και επίπονης διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Και παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές που ορισμένοι επιχειρούν ακόμα και στο και πέντε να βάλουν στο δρόμο μας, είμαι αισιόδοξος και παραμένω αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία και στη δανειακή στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό που θα δώσει ένα οριστικό τέλος στην οικονομική αβεβαιότητα. Και πιστεύω πλέον πια κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Όλες οι προθέσεις έχουν γίνει φανερές και αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ούτε οι αδυναμίες της Ευρώπης μπορούν να κρυφτούν, αλλά ούτε και οι προθέσεις των εμπλεκόμενων δυνάμεων σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι όσοι έχουν τελικά κρυφό πόθο, κρυφό σχέδιο να αναδιατάξουν την Ευρωζώνη παίρνοντας αφορμή από την Ελλάδα, δεν θα το καταφέρουν. Η Ελλάδα δεν θα τους δώσει αφορμή και σε τελική ανάλυση θα διαψευστούν. Διότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα που πρώτα απ' όλα αφορά τους λαούς και τη δυνατότητά τους, τους λαούς όλης της Ευρώπης, τη δυνατότητά τους να ζουν σε καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας. Αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ως μια σύγκρουση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης για να διεκδικήσει το δίκαιο του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα, κρύβει από πίσω μια πολύ βαθιά τομή ιδεολογική και πολιτική μέσα στην Ευρώπη. Και μια σύγκρουση μια συντηρητικής αντίληψης για το μέλλον της Ευρώπης, σε αντίθεση μια προοδευτική αντίληψη που θέλει την Ευρώπη των λαών απέναντι στην Ευρώπη συγκεκριμένων συμφερόντων, στην Ευρώπη που θα κινείται με μοναδικό γνώμονα μια νεοφιλελεύθερη λογική και αντίληψη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες και από εκεί και πέρα θα είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας μακράς διαδικασίας, αλλά διαδικασίας ανάκαμψης, ανάταξης, ανοικοδόμησης της χώρας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, αλλάζοντας όμως και εμείς, δίνοντας τούτη τη φορά τη σκληρή μάχη όχι εκτός αλλά εντός, δίνοντας τη μάχη και ανατρέποντας όλα όσα έφεραν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση, δίνοντας τη μάχη ενάντια στην εκτεταμένη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τις πελατειακές σχέσεις, τα δίκτυα της διαπλοκής, διότι αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν τη χώρα μας στο σημείο ώστε να χτυπηθεί τόσο σκληρά από την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Και όλα αυτά όχι μόνο, όλες αυτές οι παθογένειες, οι δυσλειτουργίες, οι χρόνιες, όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια ευρωπαϊκών προγραμμάτων διάσωσης στη χώρα μας, τουναντίον διευρύνθηκαν αυτά τα 5 χρόνια. Τα δίκτυα της διαφθοράς επεκτάθηκαν, η φοροδιαφυγή διευρύνθηκε, τα βάρη της κρίσης φορτώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Η δική μας λοιπόν πολιτική κατεύθυνση είναι να ανατρέψουμε αυτή την πραγματικότητα, αυτή την κατάσταση σταδιακά, με σχέδιο και με καθημερινούς αγώνες, με δεδομένους. Δεν μπορούμε με δεδομένους τους σημερινούς αρνητικούς συσχετισμούς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Σήμερα δείχνουμε ότι παρά τις δυσκολίες,
εμείς δεν φεύγουμε, δεν παρεκκλίνουμε από τον στρατηγικό μας προσανατολισμό, από την βασική μας υπόσχεση που ήταν να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς συνθήκες, αλλά να δώσουμε προοπτική διεύρυνση του δημόσιου συμφέροντος σε κάθε τομέα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι αλλαγές στις δύο παραχωρήσεις που παρουσιάστηκαν προηγουμένως από τον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό, τον Υπουργό Υποδομών, έγιναν και οι διαπραγματεύσεις αλλά και η συμφωνία αυτή, έγιναν σε συνθήκες εγκλωβισμού του ελληνικού δημοσίου από τις υπάρχουσες συμβάσεις. 5 συμβάσεις αυτοκινητοδρόμων που αρχικά προέβλεπαν ότι σε 6 μήνες θα είχαν ολοκληρωθεί οι απαλωτριώσεις, οι αρχαιολογικές εργασίες, οι μεταφορές δημόσιων δικτύων, τα σημεία διασταύρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου με το δικό δίκτυο, όροι που εξέθεταν το δημόσιο εξ αρχής, που έκαναν αδύνατη πρακτικά την τήρηση των υποχρεώσεών του και που το μετέτρεπαν σε κάτι το απολύτως ευάλωτο, σε ρήτρες, παρατάσεις και εκβιασμούς ιδιωτών και συμφερόντων. Οι 4 από τις 5 συμβάσεις αναθεωρήθηκαν πριν από 1,5 χρόνο. Σήμερα, έπειτα από 10 χρόνια, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα. Αλήθεια, όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί δεν το είχαν προβλέψει αυτό? Ακόμα και πριν από 1,5 χρόνο δεν είχαν προβλέψει ότι είναι αδύνατον αυτές οι υποχρεώσεις να εκπληρωθούν? Δεν γνώριζαν ότι το Δεκέμβρη του 2015, φέτος, που προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων, όχι μόνο δεν θα είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, αλλά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα είχε εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις? Οι αναθεωρήσεις δεν προέβλεψαν τις κοινωνικές ανάγκες, την οικονομική κατάσταση των πολιτών, τα προβλήματα που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες. Μείωσαν το φυσικό αντικείμενο των έργων, διασφάλισαν τις τράπεζες και τους παραχωρησιούχους, αλλά συνέχισαν την ομοιρία του ελληνικού δημοσίου και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και οι όποιες αλλαγές σε αυτές τις συμβάσεις είναι αλλαγές δύσκολες. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη. Αλλαγές που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες από την πάυση των έργων, τις πιθανές ρήτρες και το πρόσθετο κόστος του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό κόστος και τις ευθύνες της ασφάλειας των πολιτών από τη μη ολοκλήρωση των έργων. Γι' αυτό και η δική μας πολιτική για τις παραχωρήσεις και τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως διαφορετική από την πολιτική, τη στρατηγική αντίληψη που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα τη δείτε σύντομα αυτή τη διαφορετική λογική να υλοποιείται σε νέα έργα που παρά τις δυσμενείς συνθήκες είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε, όπως για παράδειγμα το έργο, η δημοπράτηση του έργου στο καστέλι του Ηρακλείου, του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο καστέλι του Ηρακλείου. Η δική μας πολιτική βασίζεται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, στο σεβασμό των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, στα ανταποδοτικά ωφέλη προς τους πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως όμως βασίζεται στη λογική της διαφάνειας σε όλα, στα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, στις διαδικασίες, στους εμπλεκόμενους. Και είναι στο δικό μας χέρι, εξαρτάται από τη δική μας δουλειά, να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημόσιων υποδομών που θα είναι ικανό να βοηθήσει ουσιαστικά για την έξοδο από την κρίση, την έξοδο από την ύφεση, που θα αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Όπως φαντάζομαι θα γνωρίζετε, για κάθε 100 ευρώ δαπάνης για δημόσιες υποδομές, πάνω από 55 ευρώ εισραίουν στα δημόσια ταμεία.
αυτή την έννοια για κάθε 100 ευρώ δημόσιων υποδομών. Από την χρηματοδότηση, για παράδειγμα, των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσων πρόσθετα μπορούμε να διασφαλίσουμε από συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά ακόμα και από την αξιοποίηση και όχι την εκποίηση σε χαμηλές μάλιστα τιμές της δημόσιας περιουσίας. Για κάθε 100 ευρώ δημόσιων υποδομών θα εισραίουν 55 ευρώ στα δημόσια ταμεία που θα λειτουργήσουν, αν θέλετε, και αντίρροπα στα δύσκολα μέτρα που περιέχονται στη συμφωνία. Για να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα της επιστροφής στην ανάπτυξη, που είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση, πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η δημιουργία δομών στρατηγικού σχεδιασμού και δημόσιων υποδομών. Σχεδιασμού που δεν θα υλοποιεί έργα για τα έργα, αλλά θα υπηρετεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγες μέρες συστήθηκε η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας, με τη συμμετοχή 5 υπουργών. Στην ίδια κατεύθυνση, στο νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση μέχρι το τέλος της εβδομάδας και το οποίο θα σας παρουσιάσω αναλυτικά, προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Υποδομών νέας Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημόσιων Υποδομών. Διεύθυνση που για δεκαετίες λείπει, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην διαθέτει το δικό της σχεδιασμό, ο οποίος να υπηρετεί τις παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες. Δυστυχώς, η ασκούμενη ως σήμερα πολιτική δεν ακολουθεί ένα συντεταγμένο σχεδιασμό, ενδεχομένως να ακολουθεί σχεδιασμό άλλων, τον σχεδιασμό συγκεκριμένων συμφερόντων. Αρκεί κάποιος να δει το παράδειγμα της Εγνατίας Οδού. Ένα έργο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με την Ηπειρωτική και την Θράκη, τη Μακεδονία και την Θράκη. Ένας άξονας εξαιρετικά σημαντικός που συνδέει δύο πυλώνες εισόδου της χώρας μας, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας μέχρι τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη. Εν τούτης, πρόκειται για έναν δρόμο κλειστό, χωρίς διασυνδέσεις με τα λιμάνια, με τις τουριστικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αποκομμένες από το έργο, με τις βιομηχανικές περιοχές απολύτως αποκομμένες από το έργο. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν και στα χρόνια των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, το μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας ήταν ότι ποτέ δεν υλοποιούνταν έργα χρήσιμα για τον ελληνικό λαό, αλλά έργα όρημα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Δεν υπάρχει δυστυχώς και δεν υπήρξε ποτέ ιεράρχηση έργων, προτεραιότητες αναγκών, σχέδιο παραγωγικής δομής. Νομίζω ότι αν θέλει κανείς να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν, από τη βάση, από το σχεδιασμό. Αυτή η έλλειψη σχεδιασμού στα χρόνια της ανάπτυξης ήταν που οδήγησε τη χώρα στο να μην επωφεληθεί ουσιαστικά από αυτή την ανάπτυξη. Να μην δημιουργηθούν υποδομές που τώρα στα χρόνια της κρίσης θα ήταν εξαιρετικά σημαντικές και χρήσιμες. Αντιθέτως, τώρα στα χρόνια της κρίσης πρέπει να ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας. Και ως μηχανικοί έχουμε επίγνωση ότι αν δεν είναι καλά τα σχέδια, το οικοδόμημα δεν θα είναι στέρεο. Ο δεύτερος άξονας είναι οι θεσμικές και διαδικαστικές αλλαγές, οι αναγκαίες θεσμικές και διαδικαστικές αλλαγές και η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων δημόσιων υποδομών. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το σημερινό πλαίσιο παραγωγής έργων, και αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα, πρέπει να την
δούμε κατάματα. Για ένα έργο οδοποίησης, για παράδειγμα, απαιτούνται 9 χρόνια από τη στιγμή της απόφασης υλοποίησης μέχρι τη δημοπρότησή του. Για ένα περιβαλλοντικό έργο, για δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες επεξεργασίας, βιολογικούς σταθμούς, απαιτούνται 7 χρόνια από την στιγμή απόφασης υλοποίησης μέχρι τη δημοπράτηση. Για την αδειοδότηση μιας βιομηχανίας, 6-7 χρόνια. Και στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι τυχόν ενστάσεων ή και δικαστικών εμπλοκών. Προφανώς με αυτές τις διαδικασίες δεν μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη εποχή και να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θέλω να τονίσω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε στη λογική προηγούμενων κυβερνήσεων. Απλοποίηση των διαδικασιών δεν σημαίνει για μας κατάργηση του δημόσιου ελέγχου. Το αντίθετο. Διότι οι πολύπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, η σκόπιμη γραφειοκρατία, πολλές φορές αποτελεί στην πραγματικότητα και μια τεχνολογία επέκτασης και συγκάλυψης των δικτύων διαφθοράς, καθώς κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο αρμόδιος, κανείς δεν ξέρει ποιος φέρει την ευθύνη και όλα χάνονται μέσα σε έναν κυκαιώνα επικαλύψεων και αλλεπάλληλων δίθεν ελέγχων. Ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι απλά να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα fast track για λίγες μόνο επενδύσεις, αλλά να υλοποιήσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό, διαφανές, χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για όλους. Και σε αυτή την κατεύθυνση, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών που καταθέτουμε, προχωράμε άμεσα. Πρώτον, στην υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος αδειοδοτήσεων. Σήμερα, στη διαδικασία αδειοδοτήσεων εμπλέκονται περίπου 45 δημόσιοι φορείς που γνωμοδοτούν και αδειοδοτούν διαδοχικά για ένα έργο δημόσιο ή ιδιωτικό. Αυτό είναι μια τρέλα. Και δεν πιστεύω ότι καμία χώρα που θέλει να έχει μια προοπτική αναπτυξιακή και θέλει να λέγεται σοβαρή χώρα μπορεί να διατηρεί ένα τέτοιο σύστημα. Το νέο σύστημα για την προώθηση και υλοποίηση των αδειοδοτήσεων θα έχει ακτινοτή διάρθρωση, θα προβλέπει ταυτόχρονους ελέγχους και θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τη συμβατότητα με βάση δεδομένων, χαρτών και αεροφωτογραφιών. Διότι οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα σήμερα ταυτοποίησης και ελέγχου σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε. Δεύτερον, προχωράμε άμεσα στη δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας και διαβάθμισης δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όλων των επιπέδων, από την τοπική αυτοδιοίκηση ως τα Υπουργεία με τεχνικό αντικείμενο, θα καθοριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την στελέχωση σε επιστημονικό δυναμικό και στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Διότι η λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών με ελλειπή στελέχωση και ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή γεννά αδιαφάνεια και στρεβλώσει σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς του κράτους. Οι δημόσιες και οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργίας και διαβάθμισης για τα έργα που μπορούν να επιβλέψουν και να παρακολουθήσουν. Τρίτον, προχωρούμε στην αλλαγή του συστήματος δημοπράτησης, μελέτης και κατασκευής. Το σύστημα δημοπράτησης, μελέτης και κατασκευής είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στρεβλά, νοθεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Είναι όμως ένα σύστημα που δίνει γρήγορα αποτελέσματα και αν λειτουργήσει με διαφάνεια θα πετύχουμε υψηλές απορροφήσεις. Αλλάζουμε λοιπόν τους όρους και τις διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και την ορθή κρίση. Οι επιτροπές θα ορίζονται από ηλεκτρονική κλήρωση με στελέχη του δημόσιου τομέα και εκτός της υπηρεσίας που υλοποιεί τον διαγωνισμό. Επίσης, αλλάζουν τα στάδια και οι συντελεστές βαρύτητας για να υπάρχουν αντικειμενικοί όροι στη διαγωνιστική διαδικασία.
Τέταρτον, προχωρούμε στην υποχρεωτική σύνταξη μελέτης εφαρμογής σύνταξης πραγματικών προϋπολογισμών για όλα τα έργα, στις ποσότητες υλικών και τεχνικών εργασιών, ημερομισθίων, τεχνικού προσωπικού, αμοιβών μηχανικών, τελών και εισφορών. Και βεβαίως προχωρούμε στην υποχρεωτική σύνταξη μελέτης εφαρμογής αλλά και πρωτοκόλων τελικής παράδοσης και φακέλου συντήρησης και λειτουργίας. Σε όλα τα έργα του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε αρκετά του δημόσιου δεν προβλέπεται από τις διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα η εκπόνηση όλων των κατηγοριών μελετών και μελετών εφαρμογής. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε έργα μεγάλων καθυστερήσεων και τεράστιων αποζημιώσεων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, που σε τελική ανάλυση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, αλλά και δυσχεραίνει τη δυνατότητα των επενδυτών να επενδύσουν στη χώρα. Πέμπτον, τον ίδιο στόχο και ταυτόχρονα δράσεις εξωστρέφειας σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε με τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα διαιτησιών. Ένας αξιόπιστος φορέας διαιτησιών με στόχευση και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής δεν θα επιλύσει μόνο τη σημερινή στρεβλή κατάσταση των διαιτησιών αλλά θα δημιουργήσει απασχόληση και εξωστρέφεια στο ελληνικό επιστημονικό δυναμικό του τεχνικού κατασκευαστικού τομέα. Από την ενημέρωση που έλαβα, το Υπουργείο και οι εποπτευόμενοι φορείς είναι έτοιμοι για την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων και μελετών δημόσιων υποδομών. Αναφέρθηκα πριν στο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου. Υπάρχουν οι διαγωνισμοί του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος, ο Ε65, το Θριάσιο, οι επεκτάσεις του προαστιακού προς τα λιμάνια της Αττικής, το Λαύριο και τη Ραφίνα, ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης, τα σιδηροδρομικά έργα για την ολοκλήρωση της γραμμής Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι κάθετες συνδέσεις και η επιτάχυση των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων, η ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Λάρισα-Βόλος, οι επεκτάσεις του μετρό και άλλα πολλά. Ο τρίτος άξονας της πολιτικής μας εστιάζει στις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισονομίας και υπεράσπισης σε τελική ανάλυση του δημόσιου συμφέροντος. Γνωρίζετε όλοι ότι ο χώρος των δημόσιων έργων, ιδίως τα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα γκρίζο χώρο στις σχέσεις του πολιτικού συστήματος με τον οικονομικό κόσμο της χώρας μας. Έναν χώρο που ευθύνεται για πλήθος στρεβλώσεων και αδιαφανειών στο σύνολο της οικονομικής πολιτικής, αλλά θα προσθέθετα εγώ και της διαμόρφωσης του μηντιακού πλέγματος στη χώρα μας. Αποτελεί λοιπόν πολιτική δέσμευση που έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε η εξυγίανση αυτού του χώρου. Η θέσπιση αξιόπιστης νομοθεσίας, ενιαίων κανόνων, διαφανών διαδικασιών, σύγχρονων συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου που θα καταπολεμούν τη γραφειοκρατία, θα σέβονται και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα πολίτη και δεν θα επιτρέπουν τις υπερκοστολογήσεις, την φόρο διαφυγή, την διαφυγή ασφαλιστικών πόρων, επιτρέψτε μου την έκφραση, το αλυσβερίσι μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιριών, με δύο λόγια δεν θα επιτρέπουν την διαιώνιση αυτού του συστήματος της διαπλοκής που ζήσαμε στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Πιστεύω ότι έχουμε δημόσιους υπαλλήλους διαμάντια που υπηρετούν για ελάχιστα χρήματα το δημόσιο συμφέρον. Δεν θα επιτρέψουμε από εδώ και στο εξής σε κάποιους λίγους
να τους αμαυρώνουν. Και από εδώ και στο εξής, οι ποινές θα είναι εξαιρετικά αυστηρές σε όσους διαπιστώνεται ότι ενέχονται σε περιπτώσεις διαφθοράς και διαπλοκής. Επίσης πιστεύω ότι έχουμε και ιδιωτικές εταιρείες υγιής, κατασκευαστικές εταιρείες, παραγωγικές, που θέλουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους με αξιοπρέπεια και διαφάνεια. Δεν θα ανεχτούμε τη συνέχεια των στρεβλώσεων του χθες στον κατασκευαστικό κλάδο. Με αυτό το σκεπτικό, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται 8 παρεμβάσεις, θα τις πω επιγραμματικά, με τίτλους. Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός θα έχει την ευκαιρία να παραθέσει ειδική συνέντευξη τύπου για να απαντήσει και σε ερωτήσεις σας αύριο μεθαύριο. Με αυτό το σχέδιο νόμου λοιπόν προβλέπεται, πρώτον, κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης τεχνικών έργων. Δεύτερον, ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας και συντήρησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Τρίτον, σύστημα παρακολούθησης του κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων και παροχής υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο και σύστημα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη προϋπολογισμών του κάθε έργου, καταργούνται οι 13 διαφορετικοί τρόποι προϋπολογισμού ενός έργου και θεσπίζεται ένας με τη νέα νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο εξορθολογίζουμε τους διαφορετικούς αναυπηρεσία προϋπολογισμούς που γεννούν φοροδιαφυγή, μαύρη εργασία, διαφυγή ασφαλιστικών πόρων. Πέμπτον, προωθούμε σύστημα ενιαίων ηλεκτρονικών μητρώων συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων. Έκτον, προχωρούμε στη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής τυπικών στοιχείων, εγκυοδοσίας και πιστοληπτικής ικανότητας για την πρώτη φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Έβδομο, προχωρούμε στη δημιουργία προτύπων, προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης ανακατηγορία έργου, κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας και πρότυπων προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης παραχωρήσεων και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που θα περιλαμβάνει κοινωνικούς δείχτες για τα αντισταθμίσματα χρήσης και λειτουργίας. 8. Προχωρούμε στη δημιουργία διαδικασιών και σωμάτων ελεγκτών ποιότητας επιμετρητών και ελέγχου των εταιριών πιστοποίησης. Φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά ενδεχομένως όχι σε εσάς τους δημοσιογράφους που γνωρίζετε πολύ καλά το Υπουργείο Υποδομών, αλλά στους απλούς πολίτες να ακούγονται ιδιαίτερως τεχνικά και ιδιαίτερως λεπτομεριακά. Αυτό που όμως πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και οι λεπτομέρειες έχουν την αξία τους, γιατί πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες χρόνια τώρα εκμεταλλεύεται καθημερινά το σύστημα οικονομικής εξουσίας της χώρας για να αναπαράγεται και να διευρύνεται. Σε αυτές τις λεπτομέρειες θα κρυθεί όμως και ο δικός μας αγώνας να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό χρειάζεται σκληρή δουλειά, μελέτη, αφοσίωση, σχέδιο, χρειάζεται πρωτίστως πολιτική βούληση, χρειάζονται όμως και ειδικές ικανότητες, τεχνογνωσία. Αυτή η κυβέρνηση πιστεύω ότι αν μη τι άλλο διαθέτει ισχυρή πολιτική βούληση, υπομονή, διάθεση για σκληρή δουλειά, μελέτη και αφοσίωση. Και είμαι βέβαιος ότι η στελέχωση και με τους ικανούς ανθρώπους των υπηρεσιών μας, με στελέχη τα οποία έχουν την τεχνογνωσία αλλά και την εντυμότητα, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όχι με μεγάλα λόγια και με φαντασιώσεις απόδρασης από την πραγματικότητα και τους πραγματικούς δύσκολους σχετισμούς, αλλά με αποφασιστικότητα και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό,
Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να βγούμε από την κρίση, αναπτύσσοντας παραγωγικές μας ικανότητες και ταυτόχρονα μειώνοντας τα βάρη των συμφωνιών, τα βάρη που έχουν σαφέστατη κοινωνική επίδραση. Με στόχο να συντάξουμε ένα νέο κώδικα αξιών που ζητά η ελληνική κοινωνία και που μέχρι τώρα αρνούνταν οι πολιτικές δυνάμεις της συντήρησης και των συμφερόντων να συντάξουν. Φίλες και φίλοι, σήμερα νομίζω έχει γίνει σαφές ότι μέσα σε δυσμενείς συνθήκες προσπαθούμε και έχουμε ήδη αρχίσει να θέτουμε τα θεμέλια για μια νέα Ελλάδα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της δίκαιης κατανομής των βαρών, της αναδιανομής του πλούτου. Με σχέδιο και με αποφασιστικότητα, με μεθοδικότητα και υπομονή, σαν καλή μηχανική, θα προχωρήσουμε και σύντομα θα περάσουμε από τη φάση της θεμελίωσης και στη φάση της ανοικοδόμησης. Σας ευχαριστώ πολύ.